Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι φανερό ότι η κύρωση από την ολομέλεια της συζητούμενης συμφωνίας ως τέτοια έχει θέματα νομικής εγκυρότητας. Και αυτό γιατί δεν εναρμονίζεται με την αρχαιολογική νομοθεσία. Άλλωστε, οι συντάκτες παραδέχονται ότι το αντικείμενό της αφορά συνθήκες διαφορετικές από τις γενικές και οριζόντιες συνθήκες που προβλέπονται στον αρχαιολογικό νόμο. Και κατά τη γνώμη μας, γι' αυτό η κυβέρνηση, τελευταία στιγμή και για να σώσει την παρτίδα και να έχει αυτή την νομοθετική εγκυρότητα, μετατρέπει την συμφωνία από μια απλή κύρωση σε νομοθετική διάταξη, τροποποιώντας τον ίδιο τον αρχαιολογικό νόμο, νομιμοποιώντας το παράνομο. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο λιγνός αυτός από την πλευρά της κυβέρνησης και της κυρίας Υπουργού, αλλά θα έλεγα και όσοι εστιάζουν την αντιπαράθεσή τους αποκλειστικά σε αυτόν τον ελιγμό, αποπροσανατολίζουν από την βασιτική, την κύρια επιδίωξη, είτε με τη μορφή συμφωνίας, είτε με τη μορφή μιας νομοθετικής διάταξης, που είναι να νομιμοποιηθεί μέσω αυτής της τροποποίησης που γίνεται, μια συμφωνία που προβλέπει ότι το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει ως κάτοχο των αρχαιοτήτων αυτών ένα ίδρυμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δέχεται να εκτεθούν τα ευρήματα αυτά σε ένα ιδιωτικό μουσείο, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης, για 50 χρόνια παρακαλώ, ενώ κάποια από αυτά θα έρχονται κατά διαστήματα στην Ελλάδα και θα εκτίθενται στο επίσης ιδιωτικό μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρής στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια συλλογή 161 αντικειμένων του κυκλαδικού πολιτισμού, προϊόντα λαθρών ασκαφών στην Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατοχή ιδιώτης συλλέκτη με έδρα της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραχωρήθηκαν τον Ιούλιο σε ίδρυμα, με έδρα τον Τελαγουέρ. Με το παρόν λοιπόν νομοσχέδιο επικυρώνεται αυτή η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, επαναλαμβάνω ένα ιδιωτικό μουσείο, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, επίσης ιδιωτικό μουσείο, καθώς και ένα αγνώστου ταυτότητας και καταστατικού Ινστιτούτο, όπως είναι το Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, προκειμένου, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, να επιστραφεί, χωρίς βέβαια να είναι σίγουρο ούτε αυτό, τώρα μετά από 25 ή 50 χρόνια, η ιδιωτική συλλογή ενός Αμερικανού αρχαιοκάπηλου μεγιστάνα, να επιστραφούν 161 ειδόλια κυκλαδικού πολιτισμού. Εδώ ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι το κέντρο του εμπορίου αρχαιοτήτων, γενικά των πολιτιστικών αγαθών, με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Από τα 161 ειδόλια, ξεκινώντας από το 2034, το 2039, το 2044, θα επιστρέφονται 15 εκθέματα για τα οποία η Ελλάδα άκουσον-άκουσον θα δίνει ισάριθμα αρχαία εκθέματα από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ή από άλλο μουσείο. Ενώ το 2048 μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού το 2048 και του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης 25 ετής δανεισμός αυτής της συλλογής. Στην περίπτωση αυτή, με εξαίρεση τα 45 εκθέματα, τα υπόλοιπα 116 θα επιστραφούν πότε? Το 2073. Πρόκειται για μακροχρόνια έκθεση αρχαιοτήτων στο εξωτερικό, έως και 50 χρόνια. Η κυβέρνηση το εισηγήθηκε και το ψήφισε το νόμο 4761 του 2020 και μάλιστα αφορά στην έκθεση παρανόμως εξαχθέντων αρχείων που δεν θα έχουν έρθει ποτέ στη χώρα μας. Αντί λοιπόν να επιστρέψουν στη χώρα μας, χαρίζονται κυριολεκτικά στο Ιδιωτικό Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και στο Ιδιωτικό Κυκλαδικό Μουσείο του Ιδρύματος Γουλανδρή. Αυτές όμως οι μεθοδεύσεις, κυρίες και κύριοι, δεν έχουν καμία σχέση με επαναπατρισμό τους, ούτε και μπορεί να λέγονται
να λέγεται ότι η όλη αυτή προσπάθεια κατατείνει στην προστασία των πολιτιστικών αγαθών. Τι σημαίνει επαναπατρισμός? Επαναπατρισμός σημαίνει οι κυκλαδικές αρχαιότητες να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους που είναι οι Κυκλάδες. Από αυτή την άποψη λοιπόν, το ΚΚΕ θεωρεί ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ή μάλλον έχει λάκκο η φάβα. Πρόκειται για μια συλλογή σημαντικών ευρημάτων, προϊόντα λαθρονασκαφών από σημαντικές θέσεις του κυκλαδικού πολιτισμού, τα οποία έχουν βγει από την Ελλάδα παράνομα. Και ενώ η κυβέρνηση έχει κάθε ηθικό και νομικό λόγο να διεκδικήσει την κυριότητα και την κατοχή τους, όχι μόνο δεν κάνει κάτι, αντίθετα νομιμοποιεί την παρανομία. Είναι σκανδαλώδες από κάθε άποψη, ηθική, οικονομική, πολιτική, να μεσολαβεί η κυβέρνηση και η Βουλή με τη σημερινή συγκατάθεσή της, όπως φαίνεται, για να εκτεθούν αρχαιότητες προϊόν αρχαιοκαπηλείας σε ένα ιδιωτικό μουσείο στην Ελλάδα και σε ένα ιδιωτικό μουσείο στη Νέα Υόρκη. Αντί αυτά τα 161 αρχαία αντικείμενα να εμπλουτίσουν την έκθεση του δημόσιου και μοναδικού στον κόσμο μουσείου κυκλαδικού πολιτισμού στις Κυκλάδες και μάλιστα να ευαισθητοποιήσουν τους επισκέπτες σε θέματα παράνομης εμπορίας αρχαίων. Το ελληνικό δημόσιο δεν θα έχει καμία κατοχή των αρχαιοτήτων αυτών, αλλά θα περιέλθει σε ένα ίδρυμα άγνωστης σύνθεσης, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ιδρύεται για αυτόν τον σκοπό μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, με φορολογική έδρα στο Delaware, τον φορολογικό παράδεισο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και αγνώστων στοιχείων. Πιο πολύ για offshore εταιρεία μου μοιάζει παρά ως φορέα του πολιτισμού. Έχουν τεθεί ερωτήματα. Ποια είναι η διοίκηση αυτού του ιδρύματος? Ποιος το σύστησε και πότε? Ποιος θα αποφασίζει για την τύχη των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων? Απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα. Άγνωστος. Χι. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι αυτά τα παρανόμως αποκτηθέντα αντικείμενα κυκλαδικού πολιτισμού δεν θα έρθουν ποτέ μόνιμα στη χώρα μας. Όχι στα 50 χρόνια, αλλά ούτε εις τον αιώνα τον άπαντα. Και μάλιστα όταν αφαιθούν στο έλεος ενός ιδρύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αμφιβόλου αξιοπιστίας, προθέσεων, αγνώστου σύνθεσης κτλ. Κτλ. Εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης, παρόλο που υπάρχει σχετική εμπειρία από επιστροφές σημαντικών αρχαιοτήτων με μνημόνια συνεργασίας με άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα το Μουσείο Γκέτι 2008-2011 και με το Υπουργείο Πολιτισμού της Βάδης Βιρτεμβέργης το 2014. Είναι φανερό ότι η πρακτική που εισάγεται με τη συμφωνία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών, η οποία έχει εφαρμοστεί διαχρονικά από παλιότερες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και μάλιστα από τη δεκαετία του 1930. Μια πολιτική η οποία αξιοποιώντας την δικαστική οδό και την νομική αντιδικία έχει αναγκάσει μουσεία, συλλέκτες, αρχαιοπόλες να παραδώσουν αρχαιότητες που είχαν εξαχθεί παράνομα. Τι άλλο θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς εκτός από το ότι με τέτοιες διαδικασίες νομιμοποίησης μάλιστα από τη Βουλή των Ελλήνων υποκρύπτεται η νομιμοποίηση συλλογών ιδιωτικών μουσείων με τη βούλα του ελληνικού δημοσίου και η αναγνώριση του δικαιώματος κατοχής ελληνικών αρχαιοτήτων σε ιδρύματα του εξωτερικού. Με την κύρωση αυτής της συμφωνίας η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική Βουλή στην πραγματικότητα λειτουργούν ως μεσολαβητές προκειμένου να νομιμοποιηθεί μια ιδιωτική συλλογή χωρίς καμία αναφορά ή έλεγχο στην προέλευση και στον τρόπο απόκτησης των αντικειμένων. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι απορίας άξιων πως από τότε που έλαβε γνώση για την ύπαρξη των αρχαιοτήτων και την κατοχή τους υπό τον συλλέκτη αυτόν τον Στέρν δεν έχει προβεί σε έλεγχο προέλευσης, ενώ δεν κάνει τίποτα για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών τόσο του ίδιου του συλλέκτη όσο και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, που συμβλήθηκε μαζί του, ή των ιδρυμάτων
που συμβλήθηκαν μεταξύ τους, δηλαδή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού για τα αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, αλλά και άλλα και άλλων αδικημάτων, όπως παράνομη εξαγωγή αρχαιοτήτων, παράνομη ανασκαφή, παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, παράνομη μεταβίβαση μνημείου και ούτω καθεξής. Το αν όντως αποτελούν αντικείμενα αρχαιοκαπηλείας, και επανέρχομαι σε αυτό, αυτό που είπα στην αρχή, απαντά η ίδια η αιτιολογική έκθεση, η οποία λέει ότι η συμφωνία εισάγεται για κύρωση με νομοθετική πράξη, καθώς το αντικείμενό της αφορά σε ζητήματα επιστροφής, έκθεσης και δανεισμού αρχαιοτήτων υπό συνθήκες διαφορετικές από τις γενικές και οριζόντιες συνθήκες που προβλέπονται στον αρχαιολογικό νόμο. Πρόκειται δηλαδή για μια έμεση παραδοχή ότι τα 161 αντικείμενα είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Αλλιώς πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτή η φράση για τις διαφορετικές συνθήκες, εννοώ. Και λίγο πιο κάτω, στους μακροπρόθεσμους στόχους, λέει η αιτιολογική έκθεση, αναφέρει η πρόβλεψη διαδικασίας και τρόπου που ενθαρρύνει και προτρέπει και άλλους συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να προβαίνουν σε αντίστοιχες κινήσεις, να προβαίνουν σε αντίστοιχες κινήσεις, οι οποίες οδηγούν σε επαναπατρισμούς αρχαιοτήτων, η ύπαρξη των οποίων δεν είναι καν γνωστή στις ελληνικές, σε αρμόδιες ελληνικές αρχές, άμεσα και οικειοθελώς, χωρίς τα μειονεκτήματα μιας δικαστικής αντιδικίας. Και με αυτή λοιπόν τη διατύπωση η κυβέρνηση επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Βεβαίως είναι πιο βολικό να επιστρέφει ο αρχαιοκάπηλος εθελοντικά τα κλοπημαία παρά όλα όσα απαιτούνται με αυτές τις μακροχρόνιες διαδικασίες. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση 161 αρχαία αντικείμενα θα επιστραφούν, αν επιστραφούν σε 25 έως 50 χρόνια, δηλαδή ζήσε μάι μου να φας τριφύλι και πάει λέγοντας. Εν κατακλείδη, η συμφωνία αυτή που έρχεται για επικύρωση σήμερα αποκαλύπτει όχι απλά τα κενά, αλλά τον ετεροβαρύ χαρακτήρα που έχει η συμφωνία με τις ΗΠΑ, που κυρώθηκε με νόμο 4026 το 2011, κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν τα δικαιώματα και την εποπτεία και η Ελλάδα μόνο τις υποχρεώσεις. Οφελημένοι λοιπόν είναι αυτός ο επιχειρηματίας Λέοναρντ Στέρν, που παρουσιάζεται διεθνώς ως δωρητής και ευεργέτης του ελληνικού πολιτισμού, ενώ ο ίδιος με τις δικές του πράξεις εδώ και δεκαετίες έχει συμβάλει, όπως όλοι οι συλλέκτες έργων αρχαίας τέχνης, άμεσα ή έμεσα στην προώθηση λαθρονασκαφών σε θέσεις του κυκλαδικού πολιτισμού. Οφελημένο είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Όρκης, που περιλαμβάνει στις συλλογές του πολυάριθμα εκθέματα που αποτελούν προϊόντα αρχαιοκαπηλείας και παράνομης διακίνησης. Και τρίτον, οφελημένο είναι το Κυκλαδικό Μουσείο και το Ίδρυμα Νικολάου Κεντόλης Γουλανδρή, που αποκτά κατοχή σε 161 κυκλαδικές μοναδικές αρχαιότητες. Κατά συνέπεια, με βάση και τα όσα αναφέραμε, όχι μόνο καταψηφίζει το νομοσχέδιο αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά ζητάμε και την απόσυρσή του εδώ και τώρα ως απαράδεκτο, προσβλητικό και επικίνδυνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.